Ο πολιτιστικός και λαογραφικός χαρακτήρας στην Ξάνθη του σήμερα. Η πόλη της Ξάνθης έχει αναδείξει στο πέρασμα των χρόνων έναν απαράμιλλα πλούσιο πολιτιστικό χαρακτήρα, ο οποίος έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα στον αστικό ιστό της. Δεκάδες σημεία και κτίρια στην παλιά Ξάνθη λειτουργούν ως εκφραστές του πολιτισμού και της λαογραφίας της πόλης, στα οποία λαμβάνουν χώρα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δρόμενα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Στη διαδρομή αυτή, περίπου 2 χιλιόμετρων, διάρκειας 60 λεπτών περίπου και μέτριας δυσκολίας, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε όλη σχεδόν την έκταση της παλιάς Ξάνθης και να επισκεφθεί κτίρια και χώρους πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, αλλά και χώρους όπου συνεχίζονται λαογραφικά έθιμα σχετικά με θρησκευτικές τελετές. Η διαδρομή αυτή αφορά κυρίως την περίοδο των γιορτών της παλιάς πόλης, που γίνονται κάθε χρόνο από το 1991 στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Με έναρξη το αρχοντικό Ντανιέλ, το περίφημο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη και καταλήγοντας το παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδόρων, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει σημεία που έχουν λειτουργήσει και λειτουργούν ακόμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ως έδρες πολιτιστικών συλλόγων, ομάδων, συγγραφέων και καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Ξάνθης. Πέραν από τις καθιερωμένες γιορτές της παλιάς πόλης, η χώρη αυτή είναι λειτουργική καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε ως επισκέψιμη χώρη εκθέσεων, όπως το Λαογραφικό Μουσείο, το Σπίτι της Σκιάς και η Δημοτική Πινακοθήκη, είτε ως χώρη εκδηλώσεων, συναυλιών κτλ., όπως το Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΚΣ.